Όμως να ξεκινήσουμε με μια σημαντική αποκάλυψη που αφορά τον Μπολ Τόμσεν, η οποία έρχεται να αποδείξει ότι από την αρχή της κρίσης έπαιζε το δικό του παιχνίδι με τους αριθμούς. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας μεταφέρει τώρα τις λεπτομέρειες. Θανάση, καλησπέρα από την Αθήνα, σε ακούμε. Αποδείξεις, Νίκο, και με απόρριτα πλέον έγγραφα που έρχονται στη δημοσιότητα. Είχαμε μια απόρριτη επιστολή του πρώην επικεφαλής των οικονομολόγων του Ταμείου, Ολιβιέ Μπλασάρ, προς τον αρχιτέκτονα του ελληνικού προγράμματος, τον Μπολ Τόμσεν, η οποία έχει ημερομηνία 4 Μαΐου του 2010, ακριβώς 4 ημέρες πριν την υπογραφή του πρώτου μνημονίου από τον τότε Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, στην Ουάσκον. Εκεί ο τότε ισχυρός άντρας του Ταμείου προειδοποιούσε πως οι απαιτήσεις του πρώτου μνημονίου ήταν μη ρεαλιστικές και πως θα οδηγούσαν σε βαθιά ύφεση. Ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να εκτροχιαστεί άμεσα, ακόμα και με πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Ακόμα δηλαδή και άμα το εφαρμόζαμε κατά γράμμα. Το εν λόγω έγγραφο, η εν λόγω εμπιστευτική επιστολή, παρουσιάστηκε από έναν ερευνητή, συγγραφέα και δημοσιογράφο, τον Μπολ Μπλουμστάιν, ο οποίος το έδωσε στη δημοσιότητα στα τέλη Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής εκδήλωσης ενός καναδικού think tank. Ο κ. Μπλουμστάιν, ο οποίος, να πούμε, Νίκο, έχει πάρει πολλές συνεντεύξεις από αξιωματούχους του Ταμείου για αυτό το θέμα, αλλά και για την κρίση στην Ευρωζώνη, εστίασε στο γεγονός ότι ο Μπλασάρ προειδοποιούσε το Ευρωπαϊκό Τμήμα του Ταμείου και τον Μπολ Τόμσεν πως η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει πως μια αθρηστική δημοσιονομική προσαρμογή της τάξης του 16% σε μια τέτοια μικρή περίοδο και με μια τόσο εμπροστοβαρή προσαρμογή δεν έχει ποτέ επιτευχθεί στο παρελθόν. Πρέπει να σημειώσουμε, και αυτό είναι ευρέως γνωστό, ότι ο τότε Γενικός Διευθυντής του Ταμείου, ο Ντομινίκ Στροσκάν, είχε θέσει θέμα άμεσης αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, αλλά η ευρωπαϊκή πλευρά το είχε απορρίψει και κυρίως το είχε απορρίψει ο τότε επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Ζαν Κλοντ Ρισέ, ο οποίος ήταν κατηγορηματικά αντίθετος. Ο Ολιβιέ Μπλασάρ, με ανάρτησή του στο Twitter, σχολιάζοντας την αποκάλυψη του εγγράφου, αφού ξεκαθάρισε ότι δεν έκανε εκείνο τη διαρροή, δήλωσε με νόημα ότι δεν είναι και πολύ δυσαρεστημένος που αυτό έγινε 7 χρόνια μετά. Και ακόμα δεν υπάρχει ξεκάθαρο ρεαλιστικό σχέδιο για την Ελλάδα. Να πούμε ότι ο Αντένα ζήτησε από τον εκπρόσωπο του Ταμείου να σχολιάσει τη διαρροή αυτή της εμπιστευτικής επιστολής, αλλά μέχρι στιγμής σιγή ηχθείως. Νίκο. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο.